Ταχύτητα. Είχε μια έκρηξη, είχε καλά ανεπάλματα. Δεν έκανε και ζευγάρι. Δεν έκανε καθόλου ζευγάρι. Σιγά μην έκανε και με τη Σία Κοσιόνη ζευγάρι. Τι ζευγάρι έκανε εσύ με τον Ροντρίγκε. Ανέβαινε, κατέβαινε, στα γκολ δεν ερχότανε. Τώρα ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Έχασε να πούμε και τον αθλητή, από μέσα του. Είναι μπελά κι αυτό. Ο Πέλκα δεκάρι χθε, για σου πω για τον Πάο. Ο Πέλκα δεκάρι χθε δεν βγαίνει ούτε σε 100 χρόνια δεκάρι. Δεν μπορεί να τα τριπλάρει, δεν μπορεί να μπει, είναι ο συμπαρόν. Άμα μπει με στην περιοχή και του τη φέρουν, έχετε σε επαφή με τα δίχτυα, τα έχουμε χιλιοπεί τα πράγματα αυτά. Δεν τράβηξε και ο Μιστακίδης από αριστερά και είχε μια τετράδα μπροστά για κλωτσιές. Ήταν μια τετράδα για κλωτσιές. Έξω ο Βάρτα, έξω καλός ο Σεντερφόρ, εντάξει. Ναι. Τι είναι. Αυτοί οι δύο είναι βαρόμετρο, πώς θα το κάνουν. Εσύ λες, ναι. Έλεγες. Δεν βάζει και κόφτη. Να βάλει τον Κάτσε να πει να κλέψω μπάλες πιο ψηλά, να δώσω, να έχω μεγαλύτερα κοψίμα. Εκτός από 100 κιλά, 1,90 το σωσία του Τσιόλι, του Τσιόλι. Έχει και τον Τζίμιροτ, τον οποίο δεν έχουν εξοντώσει. Γιατί ο Τζίμιροτ παίζει και για 8 και για 6, για να σου δώσω να καταλάβεις. Παίζει για δύο θέσεις. Ήρθε ο Πάο και ήρθε στα γράμμα του. Άρα, καθάρισε. Το κοινό του κάνει είναι μεγάλο. Και παίζει η Ξάνθη. Το κάνει που δεν σε έκανε είναι μεγάλο. Και η άλλη Ξάνθη παίζει με τα δυο αναπληρωματικά αμυντικά χαφ. Δεν παίζει με τους βασικούς. Δηλαδή παίζει, κάνει rotation ο Λουτσέσκο στα δυο χαφ τα αμυντικά. Λύσε μια πορεία. Δεν θα σου λύσω εγώ απορία. Θα μου μια πορεία. Έχει και το Βαρέλα center back, ο οποίος είναι ένας εγκαρδιακός, να έχει μπαλονάκι, να κάνει το λάθος και να φύγει σαν διάβαστο στον άλλο κόσμο να σε παοξεί. Και ο Κίτσιου δεξιμπακ που δεν κόβει ούτε με βαλέ. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Κάντε προσευχή στον Άι Θαράπη και στον Άγια Βαρβάρα και στην Άγια Μαρίνα που πέρασε ο Πάοκ εχθές από την Ξάνθη. Τι εσύ έλεγε. Για του Παοξίδες, εσύ τι προσευχή να κάνει. Εσύ και που κάνει προσευχή, λαμπογιάρικα την κάνει. Ζητά και από τον Άγιο. Εσύ. Ούτρα. Εσύ. Ναι. Τι. Προσευχή όταν κάνει κάποιο ζητάει. Ναι. Αφού και το Θεό τον έχετε για κούτρα. Λοιπόν. Το θυμάστε όταν δεν τα ζητήσετε. Σε σένα λέω ρε κουτραδόρε. Το να έχω υγεία δεν είναι κακό. Τι να έχει υγεία δεν είναι κακό. Το να θέλω να έχω υγεία δεν είναι κακό. Κάνει προσευχή για να έχει υγεία. Δηλαδή τραβά τρία πακέτα Winston και τέσσερα τσίπορα τη μέρα και κάνει προσευχή για να έχει υγεία. Οκτώ, όχι. Άκου να δει το λαμόγιο. Κάνει προσευχή, τραβάει τα τσίπορα και τα τσιγάρα και πάει στον Άγιο το βράδυ και κάνει προσευχή για να έχει υγεία. Μιλάμε για λαμόγιο. Εμεί πλακωνόμαστε στο γυμναστήριο, τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε, μετράμε πιέσει κτλ. Του κάνει προσευχή. Γι' αυτό σου είπα. Τρέχει μετά στο χειρουργείο. Ναι, άκου εδώ. Γι' αυτό σου είπα σένα ότι άμα δει κανένα σιριάκι να πέφτει στη θάλασσα, θα κάνει προσευχή αντί να πέσει. Θα πέσει εσύ στη θάλασσα. Υπεκφεύγει. Υπεκφεύγω. Αλλάζει θέμα. Αλλάζω θέμα. Γιατί δεν τη συμφέρει. Δεν με συμφέρει τι. Ναι. Τι. Έλεγε ότι ο Πάοκ. Και σωστά το έλεγε. Μα ότι. Στόχο του πρέπει να είναι το κύπελο. Και η δεύτερη θέση. Πολύ ωραία. Περίμενε, ρε. Α το πρόλογο σε μένα. Έλεγε πρέπει να είναι το κύπελο. Ούτε Ευρώπη ούτε τίποτα. Γιατί θα έπαιρνε κανένα UEFA δηλαδή. Είπα εγώ το πράγμα. Λοιπόν. Θα τον βοηθούσε τον Πάοκ ίσω να περνούσε ναι, ναι. Να πουλήσει κανένα παίκτη παραπάνω. Ή να. Να δείξει την πραγματικότητα και να το πουλήσει. Ρε. Εδώ τον Ροντρίγκε τον καλύτερο παίκτη. Όπως έγινε με τον Ροντρίγκε και πήρε ναι. Λεφτάκια από την Γαλατά. Τι λεφτά πήρε από την Γαλατά, ρε. Κάτω από την Ρίτα τον πούλησε. Τι λεφτά πήρε. Τι λεφτά πήρε. 3 ευρώ, 4. Τι έχει, ποια 4 ευρώ. 350 χιλιάρικα τον πήρε και τον πήρε. 2,5 εκατομμύρια που τον πούλησε κάτω από την Ρίτα. Μη ρεύεσαι ρε κόκκινε. Όταν είναι, πάλι, γρου και γρου. Όταν είναι 10 φορές πάνω ναι. Από τα λεφτά που τον αγόρασε, αυτό λέγεται πολύ καλή εμπορική συναλλαγή. Τι πούλησε, ρε. Τι ήταν τον πήρε 350 χιλιάρικα και τον πούλησε 3 εκατομμύρια. Ρε ο άλλος ο Μαρινάκης μπορεί να πουλήσει 83 χρονών το Σάββατο Θεοδωρίδη 5 εκατομμύρια για γκόμενο ρε. Τι πούλησε με λες τώρα 2,5 εκατομμύρια το Ροντρίγκες. Πάνε εκεί να σε πουλήσει. Τι να με πουλήσει και εμένα ρε μαλακά. Τι να πω τώρα. Αφού είναι τόσο καλός πολιτής πάνε εκεί. Εδώ πούλησε το Σάμαρο 8 εκατομμύρια και εγώ έλεγα το Ροντρίγκες. Τι καλά πούλησε. Κάνει. Τι να πουλήσει πάνε. Ο ένας όμως παίζει Champions League. Ναι. Ή προκριματικά ή ομίλου. Ναι, ναι. Και ο άλλος παίζει γρήγορα. Ας πιάσει τον Κίζα τον Σιδηρόπουλο να παίρνει τα πέναλτι αυτός να βγει αυτός πρώτος. Σε μένα τα κάνεις τα μαθήματα. Τι μαθήματα σου. Τι πρέπει να κάνω. Σε αυτούς που πρέπει να τα κάνεις τα μαθήματα. Λοιπόν, αφού είναι στόχος το κύπελο, γιατί δεν βάζεις την καλή την εδεκάδα με την Ξάνθη και κρατάει δυνάμεις για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Γιατί τον έχουν πείσει τον Ήβης ότι το βάζει με τον Ολυμπιακό είναι πόλεμος και σαν χλαμάρες. Είναι. Τι πόλεμο είναι. Είναι. Από πού είναι πόλεμο. Είναι, ρε φίλε. Είναι πόλεμο. Είναι για τον Πάοκ. Πόλεμο για τον Πάοκ. Είναι το Πάοκ Ολυμπιακό στο Κύπρο, ρε Χαϊβάνη. Στο πρωτάθλημα τι πόλεμο να είναι. Εκτό και αν πιστεύει ότι ο Πάοκ μπορεί να βγει έκτο. Το πιστεύει αυτό. Όχι. Τότε λοιπόν δεν είναι πόλεμο. Παρακάτω. Για τι άλλε ομάδε τη μικρά δεν θα πούμε τίποτα. Υπάρχει, θα πούμε. Καταρχήν υπάρχουν κάποια πράγματα. Ναι. Τα οποία είναι παράγοντε σημαντικοί. Ποιοι και είναι. Δεν είναι μόνο οι βαθμοί, ναι. Δεν είναι μόνο. Ποιοι είναι δηλαδή. Τι είναι. Είναι το γόητρο. Το γόητρο. Τρώγεται το γόητρο.
Εσύ, άμα πας στο σπίτι και πεις την γυναίκα σου τι φάει έχουμε σήμερα, θα σου πει η γυναίκα σου αντί για κοκορέτσι που σου αρέσει να φας, έχουμε να φάμε γόητρο. Και θα πεις με μουστάρδα, θα το φάμε το γόητρο. Δεν το λέγεται το γόητρο. Λέγεται μουστάρδα. Πουστάρδα. Άσε ρε τα αστεία σου, τα κρύα. Κρυάδες τώρα. Πιο κρύος από σένα. Μουστάρδα τώρα που λες εμένα. Και πάλι να ζεστάνει. Εσύ τι. Τι να ζεστάνει εσύ, αφού μέσα στη γλίτσα. Μέσα στη γλίτσα είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το μαλλί είναι αυτό. Καταρχήν βάλει 4 τόνου. Εγώ έχω μαλλί να το κάνω. Δεν πανάγει αυτή την αηδία. Εγώ έχω μαλλί. Χίλια χρόνια μην έχω μαλλί αυτό. Μούτρα είναι αυτό. Αυτό μπάζει από παντού. Αυτό έχει αξία. Αυτό μπάζει από παντού. Αυτό έχει αξία. Ποιο έχει αξία. Κοιτάξτε. Το εξωτερικό ή το εσωτερικό. Πόσου τόνου λάκι έχει βάλει τώρα. Πόσου τόνου. Τι Λορεάλ έχει βάλει εδώ για να σταθεί αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Καταρχήν βρωμάει. Βρωμάνει μασιάλε. Διαφήμισε καμία εταιρεία που μπορεί να σου δώσει λεφτά. Μην διαφημίζει αυτέ που βάζουν. Γιατί η συγκεκριμένη διαφήμιση τι. Να βάζει λάκ στο κεφάλι σου για να γυαλίζει. Εσύ μόνο σε ένα πράγμα μπορεί να βάζει λάκ. Στι πινακίδε αυτοκινήτων για να μην τι πιάνει το ράντα. Πουθενά άλλο δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν ραντάρ, ρε κόκκινε. Σε πτωχευμένη χώρα. Υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, λέγε. Εδώ ότι... κάνανε μήνυση οι αστυνόμοι να πούμε τον ΠΑΟΚ. Τα άμαθε αυτά. Όχι. Δεν ήθελε να κάνει εκπομπή, δεν έχει ιδέα. Εσύ δεν ξέρει τι έγινε χτες. Πλακώσανε οι παοξίδες κάτι αστυνομικούς και ζητάνε οι αστυνομικοί λεφτά τώρα. Κάνανε λίγη αποζημίωση. Πότε έγινε αυτό. Να τώρα πρόσφατα αυτές. Πότε έγινε. Πότε τους πλακώσανε. Ναι. Α, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτι. Πέρσι, πρόπερσι. Πέρσι, πρόπερσι. Ενδυνανόμενο. Γενικό. Άκουρε. Και μετά από δύο χρόνια θυμηθήκαν να του κάνουν μήνυση. Μετά από δύο χρόνια θυμηθήκαν να του κάνουν μήνυση. Ξέρει τι θα του πω αυτού του αστυνομικού. Γιατί δεν γίνεται στο Today ίσω deliverάδε να πούμε. Που γίνεται αστυνομικοί. Όταν γίνεσαι αστυνομικό, ναι. Και ξύλο θα φας και ξύλο θα δώσει και όπλο μπορεί να βγάλει και φυλακή να πα και οι κομμουνιστέ τη Ανταρσία μπορεί να σε ορμήξουν και να φας κανέναν αριστερό και να γίνει ήρωα. Χίλια δυο μπορεί να γίνουν. Αλλιώ μην γίνεσαι αστυνομικό. Γίνε, ξέρω εγώ, παντοπόλη, γίνε πολιτή. Πάνε σε μια εταιρεία και γίνε, ξέρω εγώ, αποθηκάριο. Γίνεται αστυνομικό. Κάνε μήνυση, λέει, το δίραν οι παοξίδε. Πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Λοιπόν. Δηλαδή. Τι κόλλησες. Καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Κλήρωση. Κλήρωση λέει. Ναι. Καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ είναι να παίξει ή με Παναθηναϊκό, ή με ΑΕΚ. Ναι, γιατί. Και τελικό με τον Ολυμπιακό. Γιατί με τον Ολυμπιακό. Γιατί με τον Ολυμπιακό τελικό. Θα σου πω. Για να κάνουμε παοξίδες στο ρεκόρ των Αργιανών. Όχι ρε. Αλλά τι. Όχι τι, ρε. Τι ρε. Τι είμαι εγώ παοξίδες. Εγώ τα βάζω τα πράγματα κάτω. Για πες, τα ζυγίζω και τα λέω. Λοιπόν, ο παοξίδες βλέπεις τώρα σε ένα παιχνίδι. Ναι. Ότι σου λέει αυτό το παιχνίδι, Βλάνταν, θα το πάρει. Ποιο πάρει, ποιο. Με τον Ολυμπιακό θα κερδίσει. Πώς το θέλει. Τον λέει, θα α, το πάρει. Ναι, ναι. Ναι, το είπε και ο Ήβιτς, ότι εν ώψη του παιχνιδιού ο Ηρακλής και πρόβλημα να μην είχε, που έχει βαθμολογικό, θα πηγαίνανε και θα του λέγανε τον Παντελίδη, κοίταξε να δει, θα το πάρει, δεν χάνει. Ο Άρης αν έπαιζε Super League, ναι, ναι. Θα πηγαίνανε και θα λέγανε τον προπονητή τον Αναστόπουλο ή τον Κωνσταντινόπουλο που είναι τώρα, ναι. Θα το πάρει, δεν χάνει. Τι θα το λέγανε. Υπάρχει. Σιγά τα αίματα. Ρε φίλε, υπάρχει ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ανθρώπινο, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, δεν μπορεί να εγώ το εγώ φανατισμό δεν είδα. Είδα τα εκδοτήρια άδεια την Τετάρτη που πήγα στη Λαϊκή εκεί πέρα και έβλεπα εκεί τα μαρούλια και τα λάχανα ναι. Και την Πέμπτη πάλι ήταν άδεια. Εσύ πες ότι τα εισιτήρια θα είναι sold out. Ας τον πάω τώρα γιατί ήρθε η Μαϊμάρη. Δευτερόλεπτα σε ρωτήσω τον Ηρακλή τι θα τον παίξουμε την Κυριακή. Ο Ηρακλής. Τι πρέπει, έχει δύο παραμέτρους πολύ σημαντικές να ακούσουμε. Να εσύ θα μου πεις. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Θες να σε απαντήσω. Ναι. Ποιες είναι οι δύο παράμετροι. Η μία παράμετρο. Θα σου πω τώρα. Η μία παράμετρο είναι. Σταμάτα ρε κόκκινε. Η μία παράμετρο είναι ότι την κόρη του Σπανού την έχει βαφτίσει ο Παντελίδης και ίσως είναι η πρώτη φορά που μπορεί αντί να κάνει ο νονός την βαφτισιμιά δώρο να κάνει η βαφτισιμιά στον νονό. Και άλλη είναι ότι συμπαίκτης του Παντελίδη είναι ο γενικός, ήταν ο γενικός αρχηγός της Προοδευτικής. Ο Αγγελόπουλος που παίζει στην Προοδευτική. Εάν δεν το πάρει το μάτσο αυτό ο Παντελίδης στο εξωαγωνιστικό, τι να τον κάνω που με ήρθε εδώ πέρα. Καλός προπονητής. Άκου αγωνιστικά ναι. Τι γίνεται. Α, στα αγωνιστικά δεν με νοιάζουν. Εμένα με νοιάζει. Θα πάει βαφτιστήρα στο ξενοδοχείο να πει νουνό. Εσύ μιλάς για μπάλα στον κόσμο. Βρε, τι μπάλα να μιλήσει στον κόσμο, ρε. Νουνό. Άκου το βλαμμένο τώρα. Ρε Παντελίδη, δηλαδή τώρα... βγες και πες στον κόσμο. Έχει βαφτίσει την κόρη του Σπάνου. Τι και λοιπόν. Άκου ποιες είναι οι δύο. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, ρε κόκκινε, δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Δηλαδή είμαι εγώ προπονητής σε μια ομάδα και ο Κουλιανός είναι πρόεδρος σε μια άλλη ομάδα. Έχει βαφτίσει ο Κουλιανός την Ευγενούλα και πάω να παίξω εγώ αδιάφορο τον Κουλιανό. Εδώ πάρω την Ευγενούλα να πω ρε παιδάκι μου τι θα γίνει, ρε νονό και τα λοιπά. Εγώ σε κάνω πλάκα, μωρέ. Εδώ σε κάνω πλάκα, μωρέ. Εδώ δηλαδή, έπεσε 10 χρόνια με τον Αγγελόπουλο τη προοδευτική στο center back.
Μαζί παίζανε ίδια αποδυτήρια, παίζανε μαζί ξύλο, βγαίνα για γκόμενες αν ήταν νέοι κτλ. Δεν θα τον πάρει, λες ένα τηλέφωνο, του πει άντε καθίστε μου, αδιάφοροι. Ρε βλαμμένε, εδώ ο άλλος πήγε στη Λαμία. Δεν ξέρω τη Λαμία, φεύγω εγώ. Πήγε το πρωί να βοηθήσει τον άλλον και φύγε το βράδυ. Γιατί, γιατί δεν τα... Φύγε το βράδυ. Τα κουμπαρλίκια του Ηρακλή. Και το πούλησε. Γιατί δεν τα λες τα κουμπαρλίκια. Άκου τα αγωνία.